Εξίσου παθιασμένο με το γυναικείο φύλλο, τα γαμήλια δεσμά και το νησί μα αποδείχτηκε στην πράξη ένα επαναλαμβανόμενο τουρίστα από τη Γερμανία. Ντύθηκε τρει φορέ γαμπρό σε διάστημα 30 ετών. Οι νύφε εναλλάσσονταν, αλλά όχι και ο τόπο τέλεση των γάμων. Όλοι του πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη και μάλιστα η τρίτη φορά ήταν και πανηγυρική. Ο οποίο είχε έρθει για πρώτη φορά πριν 30 χρόνια με την πρώτη του τη γυναίκα, το γάμο του τον έκανε στην Κρήτη. Χώρισε, είχε Παιδιά με την πρώτη γυναίκα και το δεύτερο γάμο τον έκανε στην Κρήτη, ξαναχώρησε, έκανε και τρίτο γάμο στην Κρήτη <laughs> <laughs> και, <laughs> <laughs> και ήρθε πριν περίπου τέσσερα χρόνια και με τι τρει γυναίκε και με τα οχτώ παιδιά που είχε αποκτήσει και το γιόρτασε πραγματικά δεόντω. Έχει μια πολύ ωραία στιγμή, ναι. Δαγκωτό Κρήτη ψήφιζε για πάρα πολλά χρόνια και ένας Αυστριακός που απέδειξε πως έχει και πείσμα και φαντασία θέλοντας να προσπεράσει το όχι των γιατρών στο άκουσμα της τελευταίας του επιθυμίας που δεν ήταν άλλη από το να πατήσει για ίστατη φορά την κριτική γη. Πριν από δύο χρόνια ήρθε ένας κύριος από την Αυστρία ο οποίος είχε τρομερά προβλήματα υγείας Είπε στα παιδιά του και αγόρασαν ένα Fiat Ducato, ένα, ένα κλουβάκι. Αφέρσαν τα πίσω καθίσματα, έβαλαν φορείο, μπουκάλα οξυγόνου και ήρθε ο άνθρωπο από την Αυστρία οδικό στι γούρνε. Γιατί ήθελε, σαν τελευταία επιθυμία, να δει ξανά του φίλου του και την περιοχή αυτή την οποία αγαπούσε και έκανε διακοπέ δεκάδε χρόνια. Η Κρήτη κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο επαναλαμβανόμενων τουριστών και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση με μεγάλα ωφέλη. Κάποιοι μετρούν δεκάδες ταξίδια στο νησί μας, επιστρέφουν ξανά και ξανά συχνά πολλές φορές το χρόνο για να πάρουν ανάσες ζωής. Τους ρωτάω γιατί έρχεστε κάθε χρόνο στο ίδιο μέρος, ναι. μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές το χρόνο. Λέει πρώτον, λέει, από την ώρα που φτάνουμε σε αυτό το μέρος ξεκινάνε οι διακοπές μας αμέσως. Ξέρουμε τον τόπο, ξέρουμε τα άτομα, ξέρουμε ότι θα περάσουμε καλά. Για μας είναι σπίτι μας. Κάποιοι επιλέγουν όχι απλά το ίδιο κατάλημα, αλλά ακόμη και το ίδιο δωμάτιο. Γνωρίζουν ιδιοκτήτε τουριστικών επιχειρήσεων και εργαζόμενους με το μικρό του όνομα. Και αυτό είναι ένα από του πολλού σημαντικού λόγου που δεν αλλάζουν με τίποτα την Κρήτη.